Εντάξει, μαγκές. Πάμε. Βασίλη Καβουσανέ, συγχαρητήρια. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα και όχι μόνο για τον Απόλλωνα. Ένα ευρωπαϊκό κύπελο που κατακτήσατε και μάλιστα μέσα στην Ισπανία. Σίγουρα μέχρι αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι πιο μεγάλη, να ήταν η πιο μεγάλη μέρα της ζωής σου, η αθλητική. Ναι, ναι, σίγουρα ήταν η πιο μεγάλη μέρα. Είναι το πρώτο κύπελο που κατακτάει η ομάδα. Η ομάδα έχει 132 χρόνια ιστορίας και δεν έχει κατακτήσει μέχρι τώρα κύπελο. Κατακτήσαμε το πρώτο κύπελλο μέσα στην Ισπανία στο δεύτερο τελικό. Και όχι μόνο ήταν το πρώτο κύπελλο, ήταν και το πρώτο ευρωπαϊκό κύπελλο. Φεύγοντας από την Κρήτη για μια νέα σελίδα στη ζωή σου, στην καριέρα σου, στον Απόλλωνα, περίμενες ότι θα έρθει τόσο γρήγορα μια τέτοια επιτυχία? Εντάξει, όταν προπονείσαι κάθε μέρα για να καταφέρεις κάτι, να πετύχεις τους στόχους σου, να δώσεις αξία στους σκόπους σου, σίγουρα περιμένεις ότι κάποια στιγμή κάτι θα έρθει. Σίγουρα περιμένεις. Κάτι τόσο μεγάλο δεν το είχαμε φανταστεί. Μέχρι να έρθει αυτή η χρονιά και να αγωνιστούμε στο Challenger Cup, δεν το είχαμε φανταστεί. Αλλά ως αθλητές, ως επαγγελματίες αθλητές, σίγουρα έχουμε όνειρα, έχουμε πολύ μεγάλα όνειρα. Και νομίζω μετά από κάτι τέτοιο τα όνειρά μας θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερα. Πού φτάνουν αυτά τα όνειρα τώρα και για σένα προσωπικά θα ήθελα να μου πεις? Για μένα προσωπικά, τι να σου πω, αυτό μακάρι να είναι η αρχή για πολλά τα οποία θα ακολουθήσουν. Δηλαδή, εφόσον πήραμε το πρώτο, δεν πρέπει να επαναπαυτούμε και να πούμε ότι εντάξει, ήταν ένα, τελείωσε. Τώρα που το πήραμε, είναι η στιγμή να σκεφτούμε πώς θα πάρουμε το επόμενο. Και με την Εθνική Ελλάδος σίγουρα θα ήθελες να εδραιωθείς κάποια στιγμή, να εδραιώσεις μια θέση στην Εθνική, θα ήταν κάτι σπουδαίο σε μια τόσο μεγάλη ομάδα. Σίγουρα, εντάξει, όποιος αθλητής ασχολείται σοβαρά με το άθλημα, είναι επαγγελματίας και έχει στόχους για τον εαυτό του και θέλει να διακριθεί, σίγουρα έχει στο μέλλον και να διακριθεί και στην Εθνική Ομάδα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να το αφιερώσω στους συμπαίκτες μου, στην ομάδα μου, γιατί είμαστε μια οικογένεια που έχει πιστεί με πολύ αγάπη. Και επίσης θα ήθελα να το αφιερώσω και στην οικογένειά μου που είναι μαζί μου από τα πρώτα μου βήματα, που με στηρίζει καθημερινά και είναι μαζί μου στις χαρές και στις λύπες.